Έργο φάντασμα. Εδώ και 14 χρόνια τα Βυτικά Νεόρια περιμένουν το φιλί της ζωής, το οποίο όμως αργήσει αρκετά χρόνια ακόμα. Ταξίδι στην ιστορία με περίφραξη. Ο λόγος για τα Βυτικά Νεόρια, τα οποία είναι κλειστά από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι και σήμερα. Πολίτες και επισκέπτες διαβάζουν απλά την επιγραφή. Δεν μπορούν να ξαναγηθούν. Το ερώτημα είναι τι κάνουν οι αρμόδιοι ώστε το μνημείο να συντηρηθεί και να είναι επισκέψιμο. Έχει και σακούλες, έχει σκουπίδια, έχει πολλά πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να καθαριστούν και να δοθούν στους επισκέπτες και στους Ηρακλειώτες. Οι ξένοι τώρα πολλές φορές γελάνε οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε αυτή την κληρονομιά και εμείς δεν τους παιδιολογούμε ίσως επειδή τα βλέπουμε κάθε μέρα. Το Μνημείο Χρήσης Εργασιών Συντήρησης, ενώ ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε στάδιο μελέτης, η πρόταση που έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο στο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το Δήμο Ηρακλείου πριν αρκετά χρόνια, όπως αποκαλύπτει αρχαιολόγος και προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Βασιλική Σιθιακάκη. Η οποία δεν έχει προχωρήσει σε στάδιο μελέτης ολοκληρωμένης και αποκατάστασης των νεορίων και ανάδειξης τους. Υποτίθεται ότι αυτή η μελέτη θα υλοποιούνταν η πρόταση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού κατά ένα τμήμα τουλάχιστον και μάλιστα η Εφορία είχε ζητήσει να προταχθεί το κομμάτι της αποκατάστασης του μνημείου και μετά να γίνει η υπόλοιπη παρέμβαση. Δεν έχει προχωρήσει. Τον Φεβρουάριο του 2011 εγκαινιάστηκε η έκθεση προτάσεων για την ανάδειξη και επανάχρηση των δυτικών νεορίων με στόχο να είναι επισκέψιμα στο άμεσο μέλλον. Ως Δημοτική Αρχή, πιστή στις εξαγγελίες και στις δεσμεύσεις, αλλά και θεωρώντας απολύτως απαραίτητη την ολοκλήρωση των διαγωνισμών για τα νεόρια που προκηρύξαμε, ως συνέχεια του πρώτου διαγωνισμού, αλλά και το δεύτερο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με αντικείμενο πλέον τα δυτικά νεόρια και της ευρύτερης περιοχής. Μάλιστα το 2011 η τότε διοίκηση του Όλη σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Δημαρχία Σκουράκη αντικατέστησε την εργοτεξιακή περίφραξη ώστε τα νεόρια να είναι ορατά. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν προχώρησαν οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το μνημείο να αποκτήσει και πάλι τη λάμψη του. Και τότε αλλάξαμε με μια φορητή μη πανεβατική περίφραξη με την περίφραξη που βλέπετε μέχρι και σήμερα. Είναι απορίες άξιων γιατί ακόμα και σήμερα, 10 χρόνια μετά, ουσιαστικά δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο σε κάθε περίπτωση να τελειώσουν οι όποιες εργασίες εκκρεμούν και να μπορέσει το μνημείο να αποδοθεί στον κόσμο. Εικόνες που θλίβουν και τους ξεναγούς, οι οποίοι έχουν καταθέσει διάφορες προτάσεις για την ανάδειξη των δυτικών νεορίων. Μπορεί να γίνει έκθεση ακόμα και μιας γαλέρας, είχαμε προτείνει, συνάντηση με τον Όλη, να γίνει κατασκευή με κάποιο χορηγό, μια και το ελληνικό δημόσιο τώρα υπάρχει πρόβλημα το χρήμα, ώστε να δούνε πώς ήταν οι γαλέρες βενετσιάνικες, έστω και σε κλίμακα, όχι μεγάλο, αλλά στο μισό μέγεθος. Πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουν οι εργασίες συντήρησης, ώστε να υπάρχει ασφάλεια και κάποια στιγμή μπορούν να γίνουν διάφορες εκθέσεις. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα πάρα πολλά εκθέματα, τα οποία είναι σε αποθήκες. Ο Γιάννης Μπράς εξέφρασε την πικρία του για την εγκατάλειψη του μνημείου, αναφέροντας μάλιστα την εμπειρία του σε περιοχή της Νότιας Τουρκίας, όπου εκεί τα νεόρια παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Μάλιστα εκεί τα έχουν εκμεταλλευτεί, τα έχουν επισκευάσει και φωτίσει καταλλήλως και έχουν κάνει και ένα μικρό μουσείο για το πώς ακριβώς κατασκεύαζαν τότε τα σκάφη και τις βάρκες μέσα σε αυτά. Δεν σας κρύβω ότι είχα συγκινηθεί πάρα πολύ τότε, βλέποντας αυτό και μάλιστα τη σύγκριση με το δικό μας.